κάνουν στον κόσμο του Άρη ένα κλικ, γιατί οι Αριανοί είναι προσωπολάτρες και χαϊβάνια, ότι και καλά πας και κερδίσουν κόσμο στο γήπεδο. Κάνε μια κίνηση ωραία σήμερα. Ναι. Βάζουν τις γυναίκες στο γήπεδο τζάμπα. Καλή κίνηση. Ναι, αλλά όχι στα πέταλα, στις άλλες θύρες. Στα πέταλα τι δουλειά έχει τώρα με τους καρδίμανους. Λοιπόν, έχεις ρόβα, έχεις δούνι, έχεις κασναφέρι. Ναι. Έχεις πόη, έχεις καμπρίδι, έχεις κυβελίδι. Ωραία άντρες. Οπότε, ναι. Οπότε δεν χωράει. Πες μου την πεντάδα στο μπάσκετ, την ξέρεις. Πεντάδα δεν ασχολούμαι με μπάσκετ, ρε φίλε, τι μου λες. Αργιανός και δεν ασχολείται με μπάσκετ. Είναι σωστός. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω, δεν μπορεί να είσαι Αργιανός. Ρε κόκκινε, πιο μπάσκετ, ρε φίλε, ποδόσφαιρο βλέπουμε. Πιο άθλημα μπάσκετ. Δηλαδή αύριο 9 η ώρα δεν θα κάτσει να το δεις. Ω, ναι, άλλη δουλειά δεν έχω κάτσει να δω μπάσκετ. Λοιπόν, σωστός. Όσον αφορά τους παουξίδες. Ναι. Ακούστε καλά για να δείτε ποια είναι τα κόστη σας για φέτος. Για να γίνει κάτι ανατολικά της πόλης. Ναι, άντε πάλι. Πρέπει φέτος να χάσετε τον Ολυμπιακό στη Τούμπα και να κερδίσετε Άκη και Παναθηναϊκό. Τα δύο στα τρία τα έχετε κάνει. Και θέλω μετά, αφού γίνει αυτό, ναι, να βγάλετε ένα πανό για το κοιμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ωραίος. Γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Ξυπνάτε. Μάλιστα. Γεια σου φίλε. Ciao. Ραπ, τι γίνεται με κόκκινα, τα είπαμε. Τα είπαμε. Καράφλα αποδεικνύει ότι το συνάφη σα τα ξέρει όλα. Εγώ σου προτείνω να λάβει τον πάγκο του ΠΑΟΚ, αντί πολυξερίδι. Γρηγόρη, αν και Αριανός, δεν μου αρέσει που ασχολείσαι σήμερα με τον μπάσκετ. Ασχολείσαι προφανώς.